Καταρχήν να κάνω μια μικρή εισαγωγή, παιδιά, για το τι είναι οι τέχνες με την ονομασία Kali Armies Krima. Είναι η ίδια ονομασία, για, ή μάλλον σημαίνει το ίδιο πράγμα, απλά είναι 7.000 νησιά σύμπλεγμα οι Φιλιππίνες και υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες, ήθη, έθιμα, κουλτούρες και στην ουσία σημαίνει το ίδιο πράγμα, αν και ανάλογα την περιοχή εξειδικεύονται σε κάτι διαφορετικό του συστήματος. Δηλαδή το Kali έχει πιο πολύ μαχαίρι, το Eskrima έχει πιο πολύ ραβδί και το Anis έχει πιο πολύ άοπλη, αλλά σε γενικές γραμμές είναι το ίδιο πράγμα λίγο πολύ. Όμως είναι τέχνες οι οποίες, σε αντίθεση με άλλα συστήματα τα οποία επικεντρώνονται στην άοπλη αντιμετώπιση των όπλων, είναι τέχνες οι οποίες σου μαθαίνουν και τη χρήση των όπλων. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι στην ουσία μια παράλληλη υπόστατη τέχνη, η τέχνη του feeder, του τροφοδότη, αυτού που μαθαίνει να χρησιμοποιεί το όπλο του, και του receiver, του δέχτη, αυτού που δέχεται μια επίθεση. Τα εκπαιδεύεσαι παράλληλα και σιγά σιγά αρχίζεις και τα ενώνεις. Όμως, για να είμαστε όσο πιο καθαροί γίνεται, το όπλο σου δίνει, εξισώνει διαφορετικά το παράγοντα μιας μονομαχίας, μιας μάχης. Δηλαδή, αυτός που κατέχει ένα όπλο και ο αντίπαλός του δεν έχει όπλο, έχει μεγάλο, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά αν ξέρει να το χρησιμοποιήσει, αν ξέρει τη μάχημη χρήση του. Οι τέχνες που εξειδικεύονται στη χρήση του όπλου γνωρίζουν όλες τις γωνίες κατεύθυνσης, όλη την κινησιολογία, την νοοτροπία, τη φιλοσοφία, αν θέλετε, του όπλου, που δεν τη γνωρίζουν οι τέχνες οι οποίες απλά εκπαιδεύουν μια παγιωμένη στατική επίθεση του όπλου και στην οποία πάνω κάνεις εσύ μια ωραία άμυνα, ένα self-defense τεχνίκα, ας πούμε, ξέρω, κάπως έτσι. Προχωρώντας παρακάτω, θα πούμε το εξής, ότι πριν ξεκινήσουμε, είναι μια σύγχρονη τέχνη το Φιλιππίνο Combat Systems, μια σύγχρονη φιλιππινέζικη τέχνη, το οποίο σημαίνει το εξής. Έχει μπολιαστεί από την νοοτροπία και την αντίληψη του σύγχρονου τρόπου μάχης, όπως αυτός γεννήθηκε τη δεκαετία του 70 και εξελίχθηκε και μέχρι και το 2015 που ζούμε στην Αμερική. Εκεί πέρα, ξέρετε, ήταν ένα χωνευτήρι πολιτισμών, πήγαν από πολλά διαφορετικά μέρη και τέχνες ασιατικές, ευρωπαϊκές, από όλο τον κόσμο. Και τι κάνανε, λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους οι Αμερικανοί, επειδή ήταν και οι ίδιοι ένα συνοθήλευμα πολιτισμών, παίρνανε τα καλά από δεξιά και αριστερά, κρατάγαν τα καλά και πετάγαν τα άχρηστα, όπως κρίνανε. Έτσι δημιουργήθηκε το ρεύμα των σύγχρονων πολεμικών τεχνών, όπου φυσικά βγήκανε πολύ μεγάλες τέχνες, πολύ αξιόλογες τέχνες, τέχνες που ανταποκρίνονται στο σήμερα, αλλά ταυτόχρονα βγήκαν και μεγάλες πατάτες. Και εκεί πέρα είναι στην κρίση του καθενός, στην αντίληψη και στην εμπειρία του στις πολεμικές τέχνες για να κατανοήσει αν αυτή η σύγχρονη πολεμική τέχνη στην οποία εκπαιδεύεται είναι μια τέχνη η οποία έχει κάποια υπόσταση, έχει κάποιο νόημα, ή είναι μια από αυτές που έκανα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τα ένωσα και εγώ σύγχρονη πολεμική τέχνη. Όλοι μπορούμε να φτιάξουμε στην τελική, άμα έχουμε μια εμπειρία. Τι κάνει διαφορετικό τις σύγχρονες πολεμικές τέχνες από τις παραδοσιακές? Γρήγορα, δεν θέλω να σας κουράσω, δεν βάλαμε και κάποιο χρόνο βέβαια για να μην ξεφύγω. Δουλεύουν με ασκήσεις ροής, βασικές αρχές και concepts. Δηλαδή δεν έχουν παγιωμένες τεχνικές, η τεχνική 1, η 2, η 13, το ριάκι που πέφτει στο βουνό, ξέρω εγώ κλπ. Δουλεύουν με κάποια principles, κάποιες αρχές, οι οποίες έχουν μελετηθεί από αυτό το όλο το κομμάτι που σας είπα του σύγχρονου τρόπου αντίληψης και μάχης. Και με κάποιες ασκήσεις flow drills, λέγονται ασκήσεις ροής, οι οποίες έχουν σαν κύριο στόχο να μας εκπαιδεύσουν σε κάποιες κινητικές δεξιότητες. Κινητικές δεξιότητες όπως είναι η ευαισθησία της επαφής, ο έλεγχος των χεριών του αντιπάλου, που ειδικά του χεριού που κρατάει το όπλο, και πολλά άλλα που θα δείτε σιγά σιγά, η εκρηκτικότητα και όλα αυτά. Από αυτές τις ασκήσεις ροής, επειδή υπάρχει και μια παρανόηση, πολύ συχνά βλέπουν στα βίντεο, στις παρουσιάσεις μας, να κάνουμε, να ασκούμε και να επιδεικνύουμε αυτά τα flow drills, υπάρχει εύκολα και παρανόηση ότι αυτά είναι χορευτικά, δεν είναι τι να πω, αυτά δεν γίνονται στον δρόμο κλπ. Η αλήθεια είναι ότι οι ασκήσεις ροής δεν είναι ακριβώς οι τεχνικές του ρεαλισμού του δρόμου. Από αυτές τις ασκήσεις ροής υπάρχουν λεγόμενες απομονώσεις ή τα applications, τα isolations ή τα applications, που αυτές είναι στην ουσία, επί της ουσίας, οι πραγματικές τεχνικές που θα βγάλεις στον δρόμο. Okay. Για να μην σας κουράζω παραπάνω, στο μαχαίρι το απόγευμα θα πούμε πολλά περισσότερα πράγματα, έτσι, γιατί είναι και η φύση του αντικειμένου τέτοια. Είναι τουλάχιστον 10 φορές πιο δύσκολο από το ραβδί, παρόλο που φαίνεται μικρό, παρόλο που φαίνεται εύκολο. Καλώς ή κακώς, είναι ένα όπλο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Για το ραβδί τώρα, ξεκινώντας, θα ξεκινήσουμε να δείξουμε κάποιες βασικές γωνίες κατεύθυνσης, όπου ορίζουν και τα βασικά πρώτα χτυπήματα σε αυτές τις τέχνες.
Θα ξεκινήσουμε από κάποιες βασικές γωνίες κατεύθυνσης, θα τις δούμε, θα τις δουλέψουμε λίγο, θα περάσουμε σε κάποιους βασικούς βηματισμούς, όχι όλους. Θα κάνουμε τους τρεις πιο βασικούς για να έχουμε μια ιδέα λίγο και θα εξηγήσουμε μετά κάποιες βασικές αρχές, γιατί τα κάνουμε έτσι, πια τι κρύβεται πίσω από αυτά. Γωνίες κατεύθυνσης σημαίνει, μας ενδιαφέρει από πού ξεκινάει κάτι και πού καταλήγει. Η πρώτη γωνία κατεύθυνση είναι η γωνία 1, έτσι τη λέμε. Είναι μια γωνία που ξεκινάει από ψηλά και κατεβαίνει στις 45 μοίρες κάτω. Αυτό λοιπόν είναι μια γωνία 1. Αυτό, όλα αυτά είναι μια γωνία 1. Χωρίς να έχει σημασία ποιος είναι ο στόχος που πλήγει, που χτυπάει, οκ. Okay? Η γωνία 1 λοιπόν είναι μια γωνία από πάνω προς τα κάτω στις 45 μοίρες. Καταλήγει ψηλά στον αντίθετο ώμο και η γωνία 2 είναι η ανάποδη, η αντίθετη γωνία. Μια γωνία 45 μοιρών από πάνω προς τα κάτω από την αντίθετη μεριά, από τον αντίθετο ώμο. Οπότε έχουμε γωνία 1, γωνία 2, γωνία 3 είναι μια ευθεία γραμμή, δηλαδή η γωνία 1 και η γωνία 2 είναι ένα χ στο λαιμό μας, στο κεφάλι μας, η γωνία 3 και η γωνία 4 είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι οι τέσσερις πρώτες βασικές, δεν θα κάνουμε τίποτα, θα κάνουμε πίσω σε 6, 8, θα δούμε αναλόγως πόσο θα... 1, 2, 3, 4. Παρατηρήστε ότι αυτό το χέρι το έχω μπροστά από το στήθος, λέγεται χέρι ελέγχου, live hand ή check hand, ζωντανό χέρι ή χέρι ελέγχου. Είναι το χέρι, μας λέγανε κάποτε στην Αγγλία, σε ένα σεμινάριο tactical, το οποίο ή θα μας σώσει ή θα μας πάρει τη ζωή. Η χρήση του δηλαδή, ή θα μας σώσει τη ζωή ή θα μας την πάρει. Με λίγα λόγια, επειδή υπάρχει συχνά η νοοτροπία, το ότι έχω ένα όπλο, με το όπλο θα παίξω. Έλα κακέ. Δεν είναι έτσι. Είναι σωστό ναι μεν εν μέρη, αλλά δεν είναι απόλυτο. Ο σωστός μαχητής, αυτός θα ήταν ένας stickman. Έχω όπλο, με το stick θα σε δείρω. Ένα stick fighter χρησιμοποιεί όλα τα όπλα. Μπορεί να παίξει από εδώ, από εκεί, με το πίσω μέρος και δεν θα μείνει μόνο στο έχω όπλο. Θα σε δείρω. Το έχω δει να συμβαίνει με πλάστρες στις οικογένειες. Δεν πάει έτσι. Χωρίς να λοιπόν απολυλογώ, το χέρι αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στην καρδιά, στο στήθος μπροστά και ξεκινάμε γωνία 1, γωνία 2, γωνία 3, γωνία 4, ο ένας τον άλλο απέναντι. Ανοίξτε το χέρι σας και βρείτε λίγο τα σημεία, τα αρχικά και τα τελικά. Ξεκινάει και τη στιγμή που μπαίνω στους ώμους αρχίζω και σπάω τον καρπό. Είναι θέμα εμβέλειας και δύναμης. Σκεφτείτε το εξής. Όσοι έχουμε κάνει ένα πυγμαχικό άθλημα, έχουμε δει πολλές φορές ένα κροσέ vertical ή horizontal και το έχουμε αισθανθεί σε ένα σάκο ή σε ένα στόχο. Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εκεί που κεντράρουμε το στόχο, εκεί είναι το όλο το impact της δύναμής μας. Μπούμ! Να η δύναμή μας. Όταν αρχίζει να φεύγει το χέρι, αρχίζει και επιβραδύνεται μέχρι που σταματάει τελικά. Πουπ, σταμάτησε πίσω. Κατανοητό. Εκεί που βλέπω δηλαδή το στόχο, άντε 7 με 10 εκατοστά ορίζει η θεωρία, λίγο πιο μετά βάζω όλη μου τη δύναμη. Και μετά αρχίζω και επιβραδύνω, άρα χαμηλώνει ταχύτητα, άρα χαμηλώνει δύναμη. Γιατί σας το λέω αυτό. Για να λίγο έτσι ράρι. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλω να το χτυπήσω στο κεφάλι και κρατήσω τον καρπό μου απόλυτα ευθεία. Ξεκινάω γωνία 1, μπουμ, όχ, πού τον βρήκα. Εκεί που άρχισε να επιβραδύνει το χέρι μου. Και όχι εκεί που ήταν η μέγιστη δύναμη, το μέγιστο impact, η κρούση, η τρελή. Τι σκέφτομαι λοιπόν, ότι αντί να κάνω αυτό και να το χτυπήσω με λιγότερη δύναμη, τη στιγμή που αρχίζω να μπαίνω στους ώμους, να σπάσω και τον καρπό μου και από τη μια και από την άλλη μεριά προς τον επιτιθέμενο. Μπουπ! Κοιτάξτε σε ποια ευθεία τώρα τον βρήκα. Εκεί που το χέρι μου είχε τη μέγιστη δύναμη, και όχι εκεί που άρχισε να επιβραδύνει. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό να σπάσουμε τον καρπό μας. Και πιο γρήγορα τον βρίσκουμε, αλλά και πιο πολύ δύναμη εφαρμόζουμε. Άρα, 1, 2, 3, 4. Ρωτάει τώρα ο Παναγής, έχει σημασία ποια θα είναι η στάση μας? Και η απάντηση αμέσως είναι μεγάλη, έως τεράστια. Πάρε μια στάση, Παναγία, όποια θες. Ωραία, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Θα αφήσω το πόδι μου ακίνητο εδώ πέρα. Μη φοβάσαι. Ένα 5% θνησιμότητα έχουν τα σεμινάρια μου. Εσύ θα. Πλάκα, ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, τον βρίσκω, συμφωνεί. Για κοιτάξτε τώρα. Απομακρύνθηκα. Όποιο χέρι κρατάει το όπλο, το ίδιο πόδι μπροστά. Κοιτάξτε, μην το κάνω σε ένα, το κάνω στον Άρη που είναι θηρίο. Έχουμε ένα συμπαγές υλικό, ένα συμπαγές... Ωραία. Τι ζημιά του κάνω εδώ. Άμπαρε, πόνεσες. Όχι. Για φάντασε να πάρω φόρα. Το σπάσες. Είναι συμπαγές υλικό. Κοίτα αυτό. Όταν πονάς, κάνε tap. Δεν έβαλα καθόλου πίεση, ούτε πήρα φορά, sorry. Σήμερα και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδιά, ότι κάποιος θα έλεγε, μα γιατί να μην το βάλω πίσω, να πάρω φορά, να έχω απόσταση και χρόνο και να βάλω δύναμη. Δεν χρειάζεται αυτή η δύναμη όταν έχει συμπαγές υλικό. Μια χλάκτα του κάνεις και μπορεί να πέσει λιπόθυμος. Ένα. Δεύτερον,
Είναι θέμα χρόνου. Όταν εγώ κάνω μεγάλο loading και αυτός έχει πολύ χρόνο να αντιδράσει και δεν το χρειάζομαι. Αν πραγματικά του κάνω ζημιά από εδώ μπροστά, θέλω όσο πιο, ό,τι πιο οικονομικό, ό,τι πιο γρήγορο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όποιο χέρι κρατάει το όπλο, το ίδιο πόδι μπροστά. Να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο και να τον φτάνουμε πολύ πιο γρήγορα. Εντάξει, πάμε, συνεχίζουμε. Σιγά σιγά θα σας λέω και παραπάνω πληροφορίες. Σημαντικό για μας είναι να χτυπάμε τα τελευταία 7 με 10 εκατοστά. Φαντάζεστε ότι αυτός εδώ πέρα είναι ένας μοχλός. Στην ουσία υπάρχει ένα σημείο περιστροφής, όχι περιστροφής, πώς λέγεται. Περιστροφής λέγεται. Στη φυσική, ποιος ξέρει καλή φυσική. Κανείς, τέλεια. Δεν χρειάζεται, μωρέ. Τέλος πάντων, 7 με 10 εκατοστά τα τελευταία, εκεί μαζεύεται όλη η δύναμη. Αν ξεκινήσουμε από το σημείο εδώ πέρα περιστροφής, είναι 0 η ταχύτητα και η δύναμη αντίστοιχα. 1, 2, 3, 100. Θέλουμε όσο πιο κοντά στο 100 να χτυπήσουμε. Και όχι να πάμε να χτυπήσουμε κοντά στο σημείο περιστροφής. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εκεί πέρα μαζεύεται όλη η δύναμη. Άρα αντίστοιχα παίρνω την απόσταση. 1, 2, 3, 4. Σηκώνω ψηλά. 5. Μαζεύω πίσω. 6. Η 5 είναι μια κάθετη προστιγή γωνία και η 6 είναι το κάρφωμα, το thrust. Ποκ, όπως θέλετε πείτε από το Facebook. Οπότε έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, όλα στο κεφάλι. Βλέπετε 3, 4, 5, 6. Μόνο το τελευταίο πάει στο ηλιακό πλέγμα. Αλλά και στο κεφάλι απλά για να έχουμε ένα στόχο, να μην πηγαίνει το ραβδί μας όπου να είναι. Εντάξει. Είναι εύκολο, άλλες δυο προσθέσαμε. 5, 6. Μετά την 5, μαζεύω κοντά στα πλευρά και καρφώνω. Όποιος θέλει μπορεί να στρίψει κρόσο, αλλά δεν απαραίτητο. Τα φιλιππινέζικα και τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα δουλεύουν με κάποια λεγόμενα triangles, τρίγωνα. Υπάρχουν δύο βασικά ανοιχτά τρίγωνα, το ανοιχτό θηλυκό και το ανοιχτό κλειστό. Και το ανοιχτό αρσενικό, συγγνώμη. Okay. Και ταυτόχρονα μετά τα μαθαίνουμε τα ίδια κλειστά. Και σε πιο μετά φάση, ας πούμε, τα ενώνουμε και κάνουμε μια πυραμίδα ή το full diamond, έτσι το λένε. Εμείς τώρα θα δούμε μόνο τα ανοιχτά αρσενικό θηλυκό και ένα-δύο βηματισμούς μετά. Όμως, γιατί είναι τόσο σημαντικά και τα δουλεύουν τόσο πολύ. Έλα λίγο στο έτσι, να, ωραία. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, παιδιά, όταν μιλάμε για οπλομαχία. Δεν είναι πυγμαχία ή kickbox. Μου έπαιξε ένα direct, αλλά του έπαιξε ένα κροσέ, αν με θυμάται 4 χρόνια. Αν φάω μια ραβδιά στο κεφάλι, μια μαχαιριά στην καρδιά, Παύλο Φίσα, δεν θε δεύτερη. Έτσι, δηλαδή. Όταν μιλάμε για μια οπλομαχία ή μια μάχη με όπλα, ας πούμε, δεν προστατεύουμε απλά τη σωματική μας ακαιρεότητα. Προστατεύουμε ολόκληρη τη ζωή μας άμεσα. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τη χάσουμε. Ενώ εντάξει, πόσο καλό κυμπόξερα είναι ο Άρης, για να τον δω. Άμα σπάσει κανένα χέρι, κανένα πόδι, θα τον ευρώ εγώ κανένα βράδυ στο πάρκι με κουκούλες, άμα τον φτιάξω. Στα όπλα δεν ισχύει αυτό. Μπορεί μια να φάω και να μην χρειαστεί δεύτερη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αρχίζουμε τα πρώτα principles, τις πρώτες αρχές που έχουμε στα φιλιππινέζικα και παραδοσιακά ισχύει αυτό και στα σύγχρονα. Η πρώτη αρχή λοιπόν είναι η εξής. Ό,τι και να γίνει, βγάζουμε το σώμα μας από τη θέση του στόχου. Ποτέ δεν μένουμε στην ίδια θέση. Εγώ μπορώ να σκέφτομαι ότι είμαι φοβερός και κάνω μια γωνία ένα. Όχι, δεν το πρόσεξα καλά. Κάνω μια γωνία ένα, είμαι πιο αργός τελικά. Δεν υπολόγισα καλά την απόσταση, είμαι πιο αργός, είμαι αθολωμένος. Δεν μπορώ να απλά να πω ότι θα μπλοκάρω. Ξέρω μπλοκ, θα κάτσω εκεί και δυνατά, σκληρά, ελαφέρα. Και αν όλα δεν πάνε καλά, και αν δεν υπολογίσω σωστά. Τελικά θα φάω το ραβδί μου ή θα φάω το ραβδί του. Άρα λοιπόν η πρώτη αρχή είναι πάντα να βγάζω το σώμα μου από τη θέση του στόχου. Γιατί μιλάμε για μαχαίρια και σπαθιά, μιλάμε για ραβδιά. Δεν μιλάμε για πυγμές. Και έχεις το άγχος, λες κάτσε. Αν... Εντάξει, δεν υπάρχει το απόλυτο, παιδιά, έτσι. Φαντάζομαι ότι όσοι έχουν εμπειρία το καταλαβαίνουν αυτό. Και όσοι λένε ότι υπάρχει το απόλυτο, είτε σαν τεχνική είτε σαν τέχνη, ή εκ του πονηρού, δηλαδή κοροϊδεύουν τον κόσμο, ή από άγνοια. Μάλλον δεν τα έχουν ψάξει καλά. Άρα λοιπόν, τα τρίγωνα λοιπόν σε τι μας βοηθάνε. Ένα λεπτό μόνο ακίνητος, θα το δείξω. Το πρώτο είναι το θηλυκό, θα κάνουμε πρώτο. Είναι το σύμβολο το νι, το ελληνικό. Είναι ο υποδοχέας, το σύμβολο του υποδοχέα. Το μπροστά πόδι έρχεται και κενώνεται με το πίσω και το πίσω φεύγει διαγώνια αριστερά. Αντίστοιχα η επαναφορά μου. Το μπροστά πόδι με το πίσω. Κοιτάξτε όμως, για κάνω ότι κάνεις μια γωνία ένα. Είναι εδώ ο στόχος του. Όταν εγώ θα κάνω ένα τρίγωνο, έχω φύγει τελείως έξω. Αντίστοιχα με ένα αρσενικό, έχω φύγει τελείως μακριά του. Και αν κάτι δεν πάει καλά, πέρασε το ραβδί του και συνεχίζω. Αυτή είναι η βασική αρχή, να φύγω μακριά. Για φέρνω μια γωνία 2. Απ' την άλλη μεριά. Οπ. Κοιτάξτε, ας πούμε στη γωνία 1 βολεύει το αρσενικό που θα κάνουμε μετά. Στη γωνία 2 βολεύει το θηλυκό.
και θα δείτε και σε άλλες περιπτώσεις, χωρίς να είναι αυτό απόλυτο, μπορεί να αλλάξει, να αλλάζουν οι ρόλοι, να βολεύει το ένα ή το άλλο. Ωραία. Κάπως πάει, Κοιτάξτε τώρα, δεν θα το αλλάξω, θα το κάνουμε λίγο ακόμα επανάληψη για να μας μείνει. Και τώρα σκέφτομαι το εξής. Ενώνω το δεξί πόδι και μετά πατάω και ρίχνω όλο μου το βάρος. Όταν πατάω και ρίχνω όλο μου το βάρος, τότε έχω τη μέγιστη δυνατή δυναμική. Και λέω, ένα την ώρα πατάω, μπουμ, γωνία 1. Ένα την ώρα πατάω, μπουμ, γωνία 2. Ένα μπουμ. Ένα μπουμ. Δηλαδή στο δεύτερο βήμα, όταν τελειώνω, την ώρα που καθίζει το βάρος μου, χαπ, χτυπάω κιόλας. Ένα, μπουμ. Δοκιμάστε και αυτό, γωνία 1 και 2, τις πιο απλές. Όπως είμαστε εδώ, το μπροστά πόδι ακίνητο τώρα, πριν κουνήσαμε τον μπροστά, τώρα θα κουνήσουμε το πίσω, το μπροστά πόδι ακίνητο, διαγώνια πίσω. Ένα, δύο, ένα, δύο. Συνεχόμενη κίνηση μέχρι να τελειώσει και να πάει στον αντίθετο ώμο. Πάμε να δοκιμάσουμε, παιδιά. Καταλήγοντας λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα-δύο βασικούς βηματισμούς και θα το κάνουμε τώρα για να αρχίσουμε να κάνουμε λίγο ζευγάρια. Ο ένας λέγεται side step. Όπως είμαι εδώ, γυρνάω το βάρος μου στο πίσω πόδι και το μπροστά είναι ψεύτικο. Όσοι κάνουν πολεμικές τέχνες παραδοσιακές ανατολικές, το ονομάζουν και στάση γάτας αυτό. Το μπροστά πόδι είναι ψεύτικο, το βάρος είναι στο πίσω. Okay. Και κάνουμε αυτή την κινησούλα. Λέγεται side stepping. Βλέπετε, δεν κουνάω τα πόδια μου, δεν πηγαίνω δεξιά-αριστερά πάνω κάτω. Είναι παράλληλα τα πόδια μου και απλά κάθε φορά στρίβω προς μια μεριά. Έπεσε. Κλακ. Λέγεται side stepping λοιπόν αυτό. Το οποίο πάλι στην ίδια φιλοσοφία και στην ίδια αρχή είναι ένας βηματισμός που στην ουσία ελαχιστοποιεί το στόχο που βλέπει ο αντίπαλος. Για κάνει μια γωνία ένα. Οπ. Κοιτάξτε τι έβλεπε πριν. Εγώ τώρα τρώω και τα ψωμιά μου που έχω οικογένεια. Είμαι στόχος να πούμε αιδίες. Αλλά προσέξτε τώρα, κρακ. Σχεδόν ο μισός στόχος χάθηκε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το ίδιο και από την άλλη. Μπουμ. Πριν ήμουν εδώ πέρα. Έτοιμος να τη φάω. Τώρα έφυγα και απομακρύνθηκα. Ένα λοιπόν. Και δύο. Δεν χρειάζεται να κάνετε επιθέσεις. Απλά το βρούμε λίγο. Ένα. Δύο. Στα παραδοσιακά συστήματα λέμε ότι όσο πιο χαμηλά είναι το κέντρο βάρους μας, το οποίο βρίσκεται 3 εκατοστά κάτω από τον αφαλό και πάνω από τα γεννητικά, okay, όσο πιο χαμηλά είναι, τόσο πιο σταθερός είσαι. Άρα, ας πούμε, όταν βηματίζουμε ακόμα και στο kickboxing, λέμε, ξέρω εγώ, σε άλλες τέχνες, δεν θες να κάνεις ένα, δύο και να πηγαίνει αυτό πάνω κάτω. Γιατί όσο αυξομειώνεται και παίζει κατά τη διάρκεια της κίνησής σου, τόσο είσαι σε σημεία ευάλωτος. Και τι σου λένε λοιπόν, κάνεις ας πούμε βηματισμό στο καράτε, διατήρησε το ύψος της στάσης σου, να είναι αυτό σε ευθεία γραμμή, βλέπετε, και να μην ανεβοκατεβαίνει. Τώρα ανεξάρτητα τι λένε, το όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν χαμηλώνουμε και λυγίζουμε τα γόνατά μας, okay, ότι είμαστε λίγο πιο σταθεροί στη γη. Κατανοητό. Αντίστοιχα λοιπόν ο μη κυκλικός βηματισμός, αυτό έχει σαν σκόπο να καταφέρει. Να μην ανασηκώνεται το κέντρο βάρους μου, με σταθερό λύγισμα και να είμαι στην ευθεία γραμμή, στην ευθεία γραμμή κίνηση, πιο σταθερός. Θα μπορούσε να είναι αυτός ο βηματισμός. Κοίτα, κάνει ένα μη κύκλο έτσι, κρακ, κρακ. Λίγο πολύ όλοι που κάνουμε πολεμικές τέχνες το έχουμε. Αλλά κοιτάξτε τι θα κάνουμε, θα βάλουμε δεξί πόδι, βάλε μπροστά. Ποιος θα ξεκινήσει, εγώ εσύ, θα ξεκινήσει, μάλλον ας ξεκινήσουμε παράλληλα. Δύο κύριοι με ομπρέλες που μιλάμε στον δρόμο. Θα βάλει δεξί πόδι μπροστά και θα μου κάνει γωνία 1. Και εγώ θα φύγω πίσω και θα κοντράρω γωνία 1. Θες να έρθει άλλη μία γωνία 2, ουαπ. Τώρα σειρά μου, πάω εγώ μπροστά. Ουαπ, ουαπ, σειρά του. Ουαπ, ουαπ. Βλέπετε, παπ, 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 παπ. Ωραία, να πούμε μόνο το εξής εδώ. Ότι θέλουμε να ενωθούν τα ραβδιά από τη μέση και πάνω. Πρώτον για να μην του φάμε κανένα χέρι και μετά του λέμε, συγγνώμη. Ξέρεις και πρέπει να πηγαίνει για ράματα και για νάρθικες. Έστω και ξέρεις την πόρωσή μας. Το χέρι του σπάει. Όχι, τα μπαμπού παιδιά έχουν τρύπες, άμα δεις εδώ πέρα έχει μικρές τρύπες. Άκου τι γίνεται. Δεν σπάει, λυγίζει και αρχίζει να ξεφλουδίζει. Ναι. Άμα δεις έχω κάποια ξεφλουδισμένα, δεν κόβει στη μέση, όχι. Δεν θα το κάνεις έτσι κάποιος που είναι ελαστικό. Δεν θα σπάσει. Θα σπάει. Όχι. Θα λυγίσει και θα αρχίζει να ξεφλουδίζει με τις πολλές επαναλήψεις που του κάνεις αυτές. Κοίταξε, κοίταξε να δεις. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί χρειάζεται αυτό, Παναγή. Τα αφρικάνικα ξύλα, α πούμε, το αφρικάνικο ξύλο. Το γνωστό κλασικό ξύλο, το οποιοδήποτε ξύλο, στρογγυλό, κουρτινό ξύλο, ό,τι θες πάρε. Μετά από τις πολλές επαφές, σπάει ένα κομμάτι του και το κομμάτι που φεύγει γίνεται μαχαίρι, γιατί σπάει ακανόνιστα. Ναι. Με μύτες και με τέτοια. Ναι. Αυτό λοιπόν το μπαμπού, επειδή είναι πολύ ευλίγιστο, έχει τις τρύπες και τον αέρα μέσα, okay, δεν κόβει στα δύο και να πεταχτεί ένα κομμάτι να φύγει να τραυματίσει το δίπλα σου.
Και γι' αυτό το χρησιμοποιούν και ξεφλουδίζει, αργεί να ξεφλουδίσει κιόλα. Και εμεί του βάζουμε και ταινία, όπω λέει, και κρατάει παραπάνω ακόμα. Παράλληλη στάση, για να μην μπερδευόμαστε από τη στάση τώρα, ποιο πόδι θα κουνήσουμε. Βάζει δεξί πόδι αυτό, αριστερό εγώ πίσω. Αριστερό μπροστά, εγώ δεξί πίσω. Και ξαρχίζω εγώ, σειρά μου. Ένα, δύο, πάμε. Ένα, δύο, ένα, δύο. Εντάξει. Υπάρχουν κάποια βασικά χτυπήματα, κάποιες κατηγορίες βασικών χτυπημάτων. Οι ίδιες γωνίες κατεύθυνσης που κάνουμε πριν, αναλόγως με τον τρόπο που τις εκτελούμε, αλλάζουν και σαν βασικά χτυπήματα. Δηλαδή, η πρώτη κατηγορία βασικών χτυπημάτων λέγεται lab-tick. 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 Okay. Lab-tick, στην ουσία, η μετάφραση αμερικάνικη είναι follow-through ή let it die. Όλη η δύναμη μέσα. Αυτό που κάναμε πριν ήταν ένα follow-through χτύπημα. Ένα lab-tick. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Α, boom! Όλη μου η δύναμη. Α, boom! Φωνάζουμε. Όχι, ρε. Εγώ δίνω δραματικότητα. Όχι. Είναι για να βγάλετε να φοβήσει τον αντίπαλο. Το κάνεις. Κοίταξε να δεις. Άκου να σου πω. Το κάναμε στις ταινίες. Κοίταξε να δεις. Έχει νόημα στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, να σου πω. Και ναι και όχι. Δηλαδή στα σύγχρονα συστήματα δεν το πιστεύουν αυτό. Δηλαδή φαντάζω τώρα το, τι να σου πω, τον Μπατιστά τώρα που κάνει 8 χρόνια πολεμικές τέτοια, πάτε φορά, να σου παίξει μια κλωτσιά. Τώρα άμα πας να πεις ένα παιδί τώρα που το παίζει μάγκας, ας πούμε, στους φίλους του, ας πούμε, και του κάνεις, μπορεί να κολλήσει. Αλλά τώρα δεν πάει να το στηρίχτουμε αυτό, ότι θα φωνάξει και να αντάξει την πάτηση ο άλλος. Παλιά οι Ανατολίτες το είχαν συνδυάσει και με ενεργειακά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον ισχύουν αυτά ή όχι. Δεν είναι η δουλειά μου και δεν είμαι και ειδικός εγώ για να σου πω. Το Kiai Jutsu, αν έχεις ακούσει. Kiai! Και καλά κι άλλο δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ας πούμε, και τέτοια. Εντάξει. Τέλος πάντων, καταλήγοντας λοιπόν, αυτό ήταν ένα λάπτικ χτύπημα. Όλη δύναμη μέσα. Follow through, let it die. Το ίδιο και στην 3. Το ίδιο και η 5. Okay. Και το κάρφωμα. Μέσα όλα. Όλη δύναμη μέσα. Είναι η πρώτη κατηγορία βασικών χτυπημάτων που κάναμε. Η δεύτερη κατηγορία που θα δούμε τώρα είναι τα ίδια ακριβώς χτυπήματα, αλλά με επαναφορά. Τα λένε Wittix. Wittix σημαίνει το pulling strike, το χτύπημα δηλαδή που το τραβάς πίσω, ή το γύρισμα του καρπού επίσης, που πάντα το γύρισμα του καρπού είναι ένα pulling strike. Είναι ένα χτύπημα που γυρνάει πίσω. Κοιτάξτε, η γωνία 1. Για βάλε ένα μπλοκ. 1. Δεν πέρασε. Είναι το ίδιο δυνατά? Όχι. Είναι όμως πιο γρήγορα. Και έχει να κάνει τι θες να κάνεις. Δηλαδή, μπορεί να θέλω εγώ για κάποιο λόγο να χτυπήσω σε διαφορετικά σημεία στην ίδια περιοχή. Άμα πάω να κάνω ένα λάπτικο, όση δύναμη και να έχει, δεν είναι εύκολο μετά να πάω λίγο πιο χαμηλά. Τι θες να κάνεις λοιπόν? Ή, τόσο μην σας κολλήσω τι και πώς, θέλω να καταλάβετε την ουσία. Η ουσία είναι εξής, ότι οι ίδιες γωνίες επαναφέρονται. Πάμε από την άλλη μεριά. Ξαναεπαναφέρεται. Η γωνία 3 επαναφέρεται. Το κάρφωμα, ας πούμε, μην κάνεις τίποτα, μπουμ, το επαναφέρουμε. Ίδιες ακριβώς γωνίες κατεύθυνσης. Άμα τις παίρνεις πίσω, είναι ένα Wittig. Είναι ένα pulling strike, ένα χτύπημα που επαναφέρεται, που επιστρέφει, που τραβιέται. Κατανοητό, δεν θα κάνετε κάτι τώρα, απλά θα τα εξηγήσω λίγο μπαμ-μπαμ που να πούμε ότι τα είπαμε. Όμως, Wittig είναι και το γύρισμα του καρπού, όπως είπαμε. Αυτό δεν είναι ένα Wittig. Όταν τα Wittig, έχουμε δύο Wittig λοιπόν, δύο γυρίσματα καρπού για πιο συγκεκριμένα, στο ίδιο επίπεδο, είτε είναι ψηλά, είτε είναι κάθετα ή πίσω, αυτό το πράγμα ονομάζεται αμπανίκο. Είναι η τρίτη κατηγορία βασικών χτυπημάτων. Αμπανίκο σημαίνει ανεμιστήρα στα φιλιππινέζικα. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Είναι δύο pulling strike, δύο Wittig, συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη, το ίδιο πράγμα είναι, συνεχόμενα. Και μοιάζει με ανεμιστήρα. Παμ-παμ, 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 παμ-παμ. Θέλετε να το δοκιμάσετε αυτό μία? Κοίταξε να δεις, σαν ένα λάπτικ δεν είναι το ίδιο δυνατό, αλλά είναι πολύ γρήγορο και παθαίνει σοκ. Γιατί είπαμε, από εδώ άμα σου κάνω μια έτσι την ακούς. Εντάξει, δεν θα σου κάνει κανείς έτσι, αλλά ξέρεις, αυτό το χτύπημα δεν είναι παρόλο ότι πρέπει να έρθει από εδώ τώρα, βδί, για να κάνει ζημιά. Κοιτάξτε εδώ τώρα, όπως είναι εδώ, ένα-δύο. Κοιτάξτε κάτι, τώρα βδί μου, κοιτάξτε η μύτη, κοιτάξτε. Αν θέλω πραγματικά να είναι εφαρμόσιμο και πρακτικό, πρέπει η μύτη να κοιτάει τον αντίπαλο. Γιατί κοιτάξτε, και αυτό μπανίκο είναι. Το χτύπησα άρα για τον Αρή. Όχι. Εδώ τον χτύπησα. Εδώ τον χτύπησα. Μπούμ. Όταν θα τον δει το ραβδί την έχει φάει. Όταν το ραβδί θα σταματάει κάπου έξω από τους ώμους του, απλά περιστρέφω το ραβδί μου. Θέλετε να το δοκιμάσετε λίγο επειδή είναι διαφορετικό? Και όποιος θέλει, ας κάνει και κανένα Wittig, μωρά, αλλά σιγά. Το επόμενο χτύπημα λέγεται ριντόντο ή ριντάντο και είναι ένα χτύπημα κυκλικό, full rotation σημαίνει, πλήρης κύκλος.
Υπάρχει το εσωτερικό που θα ξεκινήσουμε και το εξωτερικό. Okay, εσωτερικό, εξωτερικό. Στην ουσία τι κάνεις αυτό. Όπως είσαι σε αυτή τη φανταστείτε ότι έχω ένα χαρτί εδώ πέρα, αυτός ο τείχος εδώ πέρα είναι ένα χαρτί και η μύτη μου είναι ένα στυλός. Ζωγραφίζω ένα κύκλο. Ανοίγει ένα γουίτικ μέχρι τη μέση, μετά γυρνάει, κοιτάει κάτω και τραβάω το χέρι μου. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα. Λιγότερη δυναμία, μην φύγει κανένα. Και αυτό λέγεται εσωτερικό ριντάντο ή ριντόντο. Είναι αρκετά δυνατό χτύπημα και ας μην του φαίνεται. Αργότερα θα δείτε ότι μπορούμε να το κάνουμε και διπλές και τριπλές φορές, αλλά το ένα είναι αρκετό για αυτή τη φάση. Αν ο άλλος έχει φάει μια και είναι σε φάση, έχω ζαλιστεί, μια χαρά. Ξέρεις τώρα. Αλλά αν ο άλλος τώρα είναι ακόμα σε μια αλφα εγρήγορση, δουλεύουμε ως εξής στο εξωτερικό ριτάντο. Αφήνουμε το ραβδί με το βάρος του να πέσει μπροστά και μετά το σηκώνουμε και κατεβάζουμε. Και η περιστροφή αυτή του δίνει μια δύναμη. Καταλάβατε. Ω, είναι ξύλινο, δεν το έκανα εγώ. Αλλά ο νόμος του Χίκ λέει το εξής. Μου κάνει κάτι και παίρνω μια απόφαση. Πάμε. Δεν ήταν καλή απόφαση. Μου το ξανακάνει κάπου, κάνει μια φορά. Ξαναπαίρνω την ίδια απόφαση. Λέει ότι ο εγκέφαλος του οποιοδήποτε νοήμων ανθρώπου, εντάξει, λέμε τώρα εντάξει, σύνδρομο down, να σε με μια στοιχεία του νοημοσύνη, την τρίτη φορά θα κάνει άλλο σχέδιο. Θα είναι καλύτερο, δεν ξέρουμε, για ξανακάνε. Μπορεί να είναι αυτό. Να μην είναι και πολύ καλό, αλλά θα κάνει άλλο. Ο Χικ, Χικ Λόου λέγεται, ο νόμος του Χικ να τον γκουγκλάρετε. Ναι, HICK. Έβγαλε, στην ουσία έκανε μια μελέτη του εγκεφάλου και έβγαλε ένα αλγόριθμο με τον οποίο, ας πούμε, αναλόγως στα σενάρια μάχης που έχεις εκπαιδευτεί, όχι μάχης, είναι εγκεφαλικό τελείως, δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν πολεμιστής, δεν είχε να κάνει με, είχε να κάνει με επιστήμονας ήταν. Ναι, ότι σε φάσεις κινδύνου, πώς το παρασυμπαθητικό σύστημα και με αυτό τον αλγόριθμο αποφασίζει γρήγορα σε μια κατάσταση κινδύνου και υψηλής αδρεναλίνης, ποια απόφαση να πάρει. Καταλαβαίνεις. Ναι, κάτι τέτοιο ήταν αυτό τώρα εκεί πέρα. Μήπως ήταν και τίποτα ανώμαλος, δεν ξέρω τώρα. Αυτή είναι περίεργη όλη να πούμε. Ωραία, καταλήγοντας και λίγοντας, μην κάνουμε το εξωτερικό για τώρα. Θέλετε να το δοκιμάσετε. Γιατί έχει αυτό το σπάσιμο. Είναι η τελευταία κατηγορία βασικών χτυπημάτων, είναι με το πούνιο. Γι' αυτό και αφήνουμε περισσότερο εμείς από άλλα συστήματα. Υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε αργότερα. Το πούνιο. Αφού δεν έχει γυναίκα, δεν είπες πριν. Θα βρεις μια αντιδήρηση, θα σου κάτι σίγουρα. Το πούνιο λοιπόν, αρχίζουμε και χτυπάμε με διαφορετικούς τρόπους, είτε λάπτικ είτε γουίτικ. Οκ, λάπτικ είναι αυτό, να περάσει ένα κροσέ δηλαδή, ένα backhand, ένα uppercut, ας πούμε uppercut, οκ. Okay. Και γουίτικ, επαναφερόμενα χτυπήματα, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Δοκιμάσαι αυτό μόνο μία. Θα περάσουμε στις δύο πρώτες άμυνες, τα δύο πρώτα defenses, οκ. Okay. Η πρώτη άμυνα λέγεται wall blocks, block δηλαδή τείχος ή τείχου. Για να το καταλαβαίνουμε λίγο έτσι μπακάλικα, ας πούμε, είναι όταν το ραβδί μας κοιτάει τον ουρανό, το Θεό. Είναι σαν τείχος μπροστά μας, είτε από τη μια είτε από την άλλη μεριά. Ναι, είναι η άμυνά μας. Όμως, θυμηθείτε τι είχαμε πει πριν. Εδώ πέρα υπάρχει ένας μοχλός. Να το σημείο περιστροφής. Όταν απλά θα πάω να βγάλω στη μεσαία απόσταση ένα τέτοιο μπλοκ, αν είναι πολύ δυνατός ή αν έχει ένα λωστό αυτός και εγώ ένα ξύλο, δηλαδή μεγαλύτερη πυκνότητα υλικό, θα πάρει το δικό μου όπλο και το φάω στο πρόσωπό μου. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Ακόμα και την καλή πρόθεση να έχω να κοντράω για να μην τη φάω, κοιτάξτε, στην πίεση πρώτο μπορεί να γλιστρήσει, δεύτερον αν έχει πραγματικά λωστό θα μου το κόψει στη μέση και θα περάσει και το χτύπημά του. Άστα. Πακέτο. Άρα λοιπόν το 70% της δύναμης το κοντράρουμε με το ραβδί και το άλλο 30% με το χέρι μας. Έτσι ώστε να σταματήσουμε οριστικά το χέρι και τη δύναμή του, αλλά και να αποτρέψουμε από το να κάνει σωστά, όπως κάνει ο Άρης τώρα, να κάνει είσοδο με το πίσω μέρος. Που θα τα χάσουμε εκεί και θα αρχίσει το ξυλοκόπημα που λέμε. Άρα λοιπόν, καθόμαστε παράλληλα, κάνουμε μια γωνία ένα. Ραβδί, χέρι. Άλλη μία. Ραβδί, χέρι. Κοιτάξτε τώρα κάτι. Ωραία. Ραβδί, χέρι λοιπόν. Και λέμε το εξής. Αυτό φαντάζει καλό. Και αυτό φαντάζει καλό. Αν ο άλλος έχει μια πραγματική φόρα, δύναμη, δυναμική, διεισδυτικότητα κλπ. Και το βλέπεις και έχει οπλίσει και έχει κάνει, καμιά φορά ούτε αυτό είναι αρκετό.
ούτε αυτό είναι αρκετό, γιατί μπορεί, ας πούμε, το δεύτερο χέρι μας να αργήσει. Ή μπορεί να είναι τόσο μεγάλη η σύγκρουση των ραβδιών που να μην προλάβουμε. Τι κάνουμε, αυτά είναι, σας τα λέω τώρα μόνο περιληπτικά, εμείς θα κάνουμε τη θεωρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν αρχίζουμε και βάζουμε το ίδιο μας το σώμα από πίσω και κρατάμε το χέρι μας, δηλαδή το κρατάμε συμπαγές με το σώμα μας. Κοιτάξτε. Κάνε γωνία, Αλεξανά, λίγο πιο δυνατά. Πάμε. Ουα, μπουμ! Βλέπετε τι έκανα. Έβαλα εδώ το χέρι μου. Έτσι ώστε και αν κάτι πάει στραβά και ήταν πολύ δυνατό, είναι το χέρι μου εδώ να σταματήσει πριν έρθει η παλάμη μου, να το πούμε έτσι. Μην κολλήσετε τώρα σε αυτό. Αυτό είναι για πιο μεταφάση, για πιο πολύ δύναμη. Αλλά θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν είναι απόλυτο ότι θα γίνει έτσι. Κλακ, ένα, δύο. Αλλά κάτι σημαντικό είναι πολύ και πολύ χρήσιμο είναι το εξής. Να χωρίσουμε τους δύο χρόνους σε ένα και δύο και στην ουσία το δεύτερο σε τέσσερα μέρη. Δηλαδή, να ο πρώτος χρόνος. Ο δεύτερος χρόνος θα τον κάνουμε 25, 50, 75, 2. Θέλουμε ένα και ένα και 25 και όχι ένα, δύο. Γιατί, για αυτόν τον λόγο που σας είπα πριν, ότι μπορεί να μην είναι αρκετό το 1-2. Να μην μπορέσω, να μην προλάβω. Α, μέχρι να έρθω, την έφαγα. Άρα θέλουμε μπαμπαπ, ένα και ένα τέταρτο, ας πούμε. Πάμε. Παπαπ, ξανά. Παπαπ, βλέπετε πώς. Α, πιο αργά κάτω μία. Α, παπαπ. Και όχι, ένας χρόνος παπ, δύο χρόνοι παπ. Μα εκεί πέρα μπορεί να μην έχω προλάβει τελικά. Και άστε τώρα τα κόλπα τι κάνουμε όταν είναι φουλ, ας πούμε, η δύναμη. Εδώ πέρα θέλουμε. Κάποιος ήρθε. Εντάξει. Εδώ πέρα θέλουμε λοιπόν όσο πιο γρήγορα γίνεται να τσεκάρουμε και χέρι και γροθιά και ραβδί. Ένα. Πάμε. Ένα-δύο. Ένα και ένα τέταρτο για την ακρίβεια. Ένα και ένα τέταρτο. Και από την άλλη μεριά όταν έρχεται γωνία 2. Ένα-δύο. Ξαναλέω το 2 το κάνω τώρα. Τελείως χαριστικά, αλλά δεν είναι 2, είναι 1 και 1 τέταρτο. 1 και 1,25 αν θέλετε. Πάμε. Παπαπ, 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 παπαπ. Οπότε, αν το κάνουμε στον καθρέφτη, όπως είμαι παράλληλα, ψηλά έχουμε τρεις περιοχές. Την ψηλή του κεφαλιού, τη μεσαία του σώματος και τη χαμηλή, από τη μέση και κάτω. Ξεκινάμε 1, μαζεύουμε θηλυκό τρίγωνο, 2, μαζεύουμε θηλυκό τρίγωνο, χαμηλώνουμε στη μέση τώρα το χτύπημα. Μαζεύουμε θηλυκό τρίγωνο από την άλλη μεριά. Παρατηρήστε ότι από τη μια μεριά τα χέρια μου είναι σταυρωτά, από την άλλη μεριά είναι παράλληλα. Σταυρωτά, παράλληλα. Γιατί, πολύ απλά κάθε φορά κυνηγάω την, κυνηγάω την γροθιά του. Εδώ είναι η γροθιά του, όχι, εκεί είναι. Να το, σταυρωτό. Γέλα από την άλλη. Μήπως είναι εδώ η γροθιά του, όχι, εδώ είναι, παράλληλο. Άρα, αν ονομάσουμε την πλευρά της γωνίας 1-3, της πρώτης γωνίας που κάναμε, της 1 ή της 3, α, και την πλευρά της γωνίας β, της γωνίας 2, β, όλα τα χτυπήματα που έρχονται από τη β πλευρά, είναι το χέρι μας σταυρωτό. Και όλα που έρχονται από την α, ανάπατα πά, από την α μεριά και από τη β, είναι παράλληλο. Καταλάβατε όπως θέλω να πω, έτσι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να το σκεφτείτε. Εκεί να πάτε να ψάξετε τη γροθιά του. Η επόμενη άμυνα βασική που έχουμε λέγεται αμπρέλας. Τώρα το ραβδί μας κοιτάει σε 45 μοίρες γωνία προς τη γη. Αντί να είναι κάθετα, κοιτάζει προς τα κάτω. Κοιτάξτε, αν ξεκινήσει από εδώ, μοιάζει με την απαρχή μιας ομπρέλας. Και αν το κάνω γύρω-γύρω, αυτή είναι η ανάποδη της μεριά. Reverse αμπρέλα, κανονική αμπρέλα. Έχουν και ονόματα. Αυτό λέγεται roof, από τη στέγη ενός σπιτιού. Φανταστείτε ένα σπίτι. Και αυτό λέγεται high wing, ψηλό φτερό. Φανταστείτε ένα φτερό πτηνού. Οπότε έχουμε, να είναι μια αμπρέλα, χτυπάω κάθετα, θα σας εξηγήσω γιατί, να είναι ένα από την αμπρέλα, χτυπάω κάθετα. Στην πρώτη αμπρέλα γυρνάω τη γροθιά μου σαν να φτιάχνω τα μαλλιά μου. Ουαπ, χτυπάω κάθετα. Στη δεύτερη αμπρέλα γυρνάω τη γροθιά τη δεξιά και κάνω uppercut, σαν να κάνω uppercut. Πουπ. Οκ. Okay. Και χτυπάω ξανά κάθετα. Γιατί χτυπάω κάθετα, παιδιά? Πρέπει να καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητα κάθε μπλοκ. Τώρα εντάξει, πρέπει. Τώρα είναι πολύ, είμαστε ακόμα σε πολύ αρχική φάση, αλλά να το εξηγήσω τουλάχιστον να έχετε μια ιδέα. Αν το ραβδί μου είναι σαν σημείο αναφοράς είναι ψηλά και μου φέρει μια γωνία 1, η ομπρέλα μου δεν είναι καλή ιδέα. Γιατί πρέπει να κάνω αυτό το ημικύκλιο για να κλείσω. Και αν αυτός είναι πιο γρήγορος από μένα, στην καλύτερη να τον βοηθάω να με χτυπήσει. Από εδώ, βλέπετε. Αν είμαι γρήγορος, έλα, μπορεί να μου κάτσει.
Αλλά εκεί θα στηριχθούμε στο πόσο γρήγορο είμαι εγώ σχέση με τον τύπο που βλέπω απέναντί μου και δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Αν το χέρι σου είναι κάτω, κοίτα, μια ευθεία γραμμή πάνω θες. Απ' την άλλη μεριά, αν το χέρι σου είναι κάτω, μια γραμμή ευθεία πάνω. Μια γραμμή ευθεία. Και όχι μη κύκλιο από ψηλά. Γι' αυτό το λόγο, στις αμπρέλας πρέπει να έχουμε σημείο αναφοράς χαμηλά το όπλο μας. Το σημείο αναφοράς δηλαδή είναι το όπλο να κοιτάζεις χαμηλά, κάτω από τη μέση ή στη μέση. Και όχι να είναι εδώ πέρα ψηλά. Εδώ πέρα βολεύει πιο καλά το four goals. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αν το κάνει η κακιά στιγμή που λένε και το χέρι μου είναι ψηλά και είμαι εδώ πέρα κάπου και τέλος πάντων μπορώ σε ένα τέτοιο κύκλο κλειστό, δηλαδή δεν θέλουμε να είμαστε απόλυτοι, ρε παιδί μου. Ότι όχι, ποτέ μην το κάνεις άμα το χέρι σου είναι ψηλά, αμπρέλα. Αν το κάνεις, θα καεί η εκκλησία της γειτονιάς μας. Δεν παίζει αυτό. Αλλά πρέπει να κατανοούμε τι είναι και πιο πρακτικό. Αν είμαι εδώ ψηλά, αυτό είναι λίγο πιο γρήγορο. Αν είμαι εδώ χαμηλά, το σήκωμα αυτό αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Και λέω εγώ, για σκέφτε το εξής. Αν πάει κάποιος να με χτυπήσει ψηλά και πάω να κάνω αμπρέλα, έστω και σωστά, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπολογίσω σωστά και τη γροθιά μου την έχω κοντά στο ψηλό στόχο του. Ενώ αντίστοιχα, αν έκανα four goals και ήξερα, καταλάβαινα ότι πάει ψηλά, η γροθιά μου ήταν χαμηλά και ήμουν προστατευμένος. Ανάποδα και στη μέση. Αν πάω να κάνω αμπρέλα στη μέση, κοιτάξτε το χέρι μου, είναι ψηλά. Δεν υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστώ. Ενώ στο four goals μπορείς να αισθανθώ χαμηλά, χαμηλά στη μέση. Ωχ, δεν υπολόγισα καλά. Αφοπλίστηκα. Μου σπάσα τα χέρια. Άρα, από τη μια, έχει σημασία να καταλάβουμε πού είναι τα σημεία αναφοράς, πού είναι τα χέρια μας και τι βολεύει πιο γρήγορα να κάνουμε. Αλλά και το αμέσως επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε ποια είναι η αρχική θέση και η κατεύθυνση. Η αρχική θέση και η κατεύθυνση του όπλου. Την τελική δεν πρέπει να την ξέρουμε σ' όλη και καλά, γιατί υπάρχουν τα αναδιευθυνόμενα χτυπήματα. Αλλά από τη στιγμή που δεις την αρχική θέση και μετά περάσουν ένα-δύο δευτερόλεπτα, αρχίζεις να καταλαβαίνεις περίπου τι γίνεται, χωρίς να είναι απόλυτο. Σύμφωνοι λοιπόν, και πού είναι το ραβδί μου, αλλά και πού πάει αυτός, αναλόγως βολεύει να χρησιμοποιήσω κάθε ένα από τα δύο μπλοκ. Τώρα για να μην το κουράσουμε. Θα κάνω γωνία 1, θα κάνω δεξί πόδι μπροστά και θα τσεκάρω. Μπούμ, τον χτυπάω ακίνητος. Παίρνει από εκεί θηλυκό τρίγωνο, ανάποδα uppercut, τσέκ εδώ και τον χτυπάω. Ξανά άλλη μία. Μόνο αυτά δύο για τα ψηλά για αρχή να τα βρούμε. Ένα. Μπούμ. Παίρνει το ραβδί. Θηλυκό τρίγωνο. Δύο. Μπούμ. Ένα. Μπούμ. Με την 7 γωνία που βάζω, θυμηθείτε, 1, 2, 3, 4, με την 5, συγγνώμη. Με την 5 γωνία που βάζω, στην ουσία εξασφαλίζω ότι το ραβδί θα μείνει χαμηλά. Γι' αυτό το κάνουμε. 1-2, άρα είναι κάτω το ραβδί. Έτοιμο να κάνει αμπρέλα. 1-2, είναι κάτω. Μια γωνία 1, να θυμηθούμε λίγο τα 4 goals. Γωνία 1. Ευθεία το ραβδί μου και το τσέκουμε εδώ. Σύμφωνοι όλοι. Ξανά άλλη μια. Και τι κάνω. Πρώτη αρχή. Έρχεται από εκεί το χτύπημα, πάω μαζί με το χτύπημα. Τουλάχιστον άμα τη φάω, να τη φάω εκεί που δεν θα έχει πολύ δύναμη. Και όχι εκεί που υπολόγισε το γομάρι να μου την παίξει και θα μείνω σέκος. Ξανά λοιπόν. Ένα. Βλέπετε πως είμαστε εδώ. Κοιτάξτε τι κάνω. Δεν είναι. Μην το δείτε απελαγώστε. Σιγά να πούμε. Δεν είναι μαθηματικά. Βγάζω και τα δυο μου χέρια μαζί έξω και το αριστερό μου χέρι πιάνει περίπου στο πούνιο που πιάνουμε κανονικά. Ξανά. Φοπ! Πρώτος αφοπλισμός. Γουίτικ! Πάμ! Καλό Πάσχα. Του σπάσα τα χέρια. Του σπάσα τα χέρια τώρα. Είναι ένα ερώτημα. Είχα καλή γωνία. Μπορεί να κάνω αγρότης με μια χερούκλα σαν τα πόδια μου. Ή μπορεί να κάνω που να έχει πάρει κανένα 2-10 γραμμές κόκα. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Ξανά. Ένα. Οπ! Φεύγουν και τα δύο χέρια. Μπούμ! Δεν θα βασιστούμε όμως εκεί. Γιατί είπαμε, μπορεί να σταγρώτησε με ένα χέρι ή να έχει από την αδρεναλίνη του να μην το καταλάβει το χτύπημα αμέσως. Θα φτιάξουμε ένα μοχλό με τα δύο ραβδιά, με τα ξύλα. Αργά και μείνε. Χουαπ, φεύγω. Μπούμ, χαλαρά μην χτυπήσετε και το φίλο σας. Ενώνω τα ραβδιά και αρχίζω να τραβάω. Θα τα αφήσεις. Α, τα άφησε, κορόιδο. Δεν θα τα αφήσει όμως. Γιατί είναι πονηρό, σου λέει, γιατί να χάσω το όπλο μου. Και καθώς τραβάω, ένα χέρι κατεβάζω, ένα ανεβάζω. Δημιουργείται εκεί πέρα ένα υπομόχλιο. Κοιτάξτε, και δημιουργείται αμέσως μια στρέβλωση. Κοιτάξτε το καρπό του πώς έγινε. Κρακ. Ξανά μια. Στρέβλωση καρπού. Και όσο θηρίο και να είναι, ο αγρότης ο ίδιος δεν θα μπορέσει να το κρατήσει.
Του παίζει και μια-δυο, άμα δεν πιάσει δύο. Όχι, εντάξει. Θεωρητικά, ρε παιδί μου, θα πιάσει το μοχλό. Παμ, μπουμ, 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 μπουμ. Καλό Πάσχα. Άστο να ψάχνετε. Θα το δοκιμάσουμε. Λέγεται vein αυτό το είδος αρβοπλισμών. Όταν το ραβδί μας πηγαίνει και ή τυλίγεται ή κάνει κάποιο κόλπο και αρβοπλίζουμε το ραβδί του αντιπάλου. Παπ, μην βάλετε τώρα. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Αν το κάνουμε σε μικροχρόνους, για πάμε μία. Και για κάποιο λόγο δεν βάλουμε να ενώσουμε τα ραβδιά μας. Κράτα γερά, ρε φίλε, μην τα αφήσεις. Κοίτα, κοίτα πόση ώρα. Ωραία τον παλιό Μπατιστάτο. Μισή ώρα να πούμε με κρατάει, δηλαδή δεν γίνεται. Θα βάλω χέρι στο δάσκαλό μου. Τι θες λοιπόν, αντί να πάει εδώ το χέρι σου και να αρχίσει να στρίβει και να κάνει και αυτό και να τελικά να αρχίσει να χορεύει και να σκέφτεται αγωνιές, να του φέρω καμιά γωνιά από εκεί να τον εφτιάξω εγώ και κάτι τέτοια. Πας και ενώνεις κατευθείαν τα ξύλα και αρχίζει και τραβάς. Ω, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Και εκεί δεν μπορεί να κρατήσει. Έλα, δοκιμάστε το και ο Θεός μαζί σας. Θα κάνουμε την πρώτη άσκηση, την πρώτη, μια άσκηση ροής που λέγεται 4 count ή ταπι-ταπι είναι το παραδοσιακό φιλιππινέζικο. 4 count είναι 4 μετρήματα. Δεν το μαλακώ αυτό, είναι σκληρό έτσι, εντάξει, οκ. Okay. Με αυτή την άσκηση τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Έχουμε μια αλληλουχία κινήσεων, ένα μοτίβο, ένα pattern, από το οποίο το μαθαίνουμε σιγά σιγά να το παίζουμε και από αυτό το pattern αρχίζουμε και κάνουμε εισόδους, εξόδους και απομονώσεις και εφαρμογές. Εφαρμογές ρεαλιστικές του δρόμου. Δεν μπορείτε κανείς να ξέρει να ακολουθήσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι μας δίνει κάποια δευτερεύοντα χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα. Θα σας κάνω μια γρήγορα την ανάλυση πώς βγήκε και μετά θα σας το δείξω. Ξεκινάμε μια γωνία 1 και αν υποθέσουμε ότι του έκανε επίθεση, κοντράρει με γωνία 1 κι αυτός. Με το που κόντραρε πήγαινα στο γόνατό του. Με το που γινόταν η κόντρα, μπουμ, μπουμ! Και τρώγε μια καλή στο γόνατο. Επειδή όμως ο Άρης τελικά γινόταν γατώνει σιγά σιγά με τον καιρό, κατευθείαν πόρουσε και μπλόκαρε κάτω χαμηλά. Οπότε η καλύτερη λύση μετά, άλλη μια τελευταία, μπαμ, μπαμ, μπουμ! Είναι να πάω κατευθείαν με το πιο γρήγορο και οικονομικό τρόπο στο κεφάλι του. Αυτά βγήκαν από το αγωνιστικό. Κάπως έτσι ξεκίνησε το μοτίβο του 4 count. Όταν λοιπόν ο Άρης άρχισε να γίνεται όλο και καλύτερο, 1, 2, 3, μπλόκαρε εδώ. Οπότε η άλλη λύση ήταν εσωτερικά στο γονατό του. Οκ. Okay. Έτσι ξεκίνησε αγωνιστικά και μετά το φτιάξανε σαν ασκησούλα, σαν ασκησούλα συνεργασίας. Οκ. Okay. Και το παίζαμε από μεσαία απόσταση, συνεχόμενα. Ταν, 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 ταν. Κεφάλι. Ωραία. Για να μην μπερδευόμαστε, κοιτάξτε τα κάνουμε. Θα λέμε κεφάλι γωνία 1. Γωνία 2 γόνατο. Γωνία 2 κεφάλι. Γωνία 1 γόνατο. Και ξανά γωνία 1 κεφάλι. Γωνία 2 γόνατο. Γωνία 2 κεφάλι. Γωνία 1 γόνατο. Και... ναι. Και συνεργαζόμαστε. Αρχίζουμε να το βρίσκουμε. Παιχνιδάκι. Θα ξεκινήσουμε μια φορά τον κύκλο για τώρα εκπαιδευτικά και στη δεύτερη φάση στον αριθμό 3. Εμείς θα το κάνουμε 3 φορές για να το δούνε, προλάβουμε να το δούνε. Θα σταματήσουμε. Θα σταματήσουμε για να βοηθήσουμε εκπαιδευτικά ένα τον άλλο να μάθει. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Σταματάμε εδώ. Κάνει ένα σταυρό. Τσεκάρει το χέρι μου και μου φέρνει το πούνιο. Μπούμ! Με ίδια στάση, ίδιο μπάσιμο. Το έχουμε μέχρι εδώ, να το κάνουμε άλλη μια, αλλά να το κάνουμε μια άλλη. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Σταυρός, μπουπ και μπήκε. Τσεκάρω, μην τη φάω. Το πλάνε είναι να τη φάω. Αν τη φάει τώρα συνεχίζει, τώρα δεν έχει μετά τέτοια. Αλλά θα υποθέσουμε ότι και εγώ δεν είμαι χάπατος και μπλοκάρω. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Χοπ! Μέχρι εδώ να του δώσουμε και τα λό. Μέχρι εδώ. Να το πάμε μέχρι εκεί για να μην μπερδευτούμε. Είναι η πρώτη είσοδος. Okay. Αυτό το πράγμα λέγεται σταυρός. Okay. Cross. Και βασικά, ρε παιδί μου, είναι ο πρώτος... Τώρα, για να μην σας κουράσω πολύ, είναι μια τεχνοτροπία που έχει αναπτύξει ο δάσκαλός μας. Λέγεται Πούνιο Μάνο. Είναι η πρώτη είσοδος Πούνιο Μάνο που έχουμε στο ραβδί. Τι είναι το Πούνιο Μάνο τώρα? Είναι το πούνιο μας, είναι ένα άνοιγμα, ας πούμε, το πούνιο και το ελεύθερο χέρι μας. Θα το εξηγήσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή, ίσως και αύριο στον πόρο, για να μην φάμε τώρα χρόνο. Και ξαναλέμε λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, μπαίνει μέσα, μπουμ, τσεκάρι. Μπες μία, να το δούμε λίγο. Ωραία, 1, 2, κοιτάξτε. Εδώ πέρα τώρα, ωραία, κάτσε, break, πόσο έχουμε. Θα σας πάρω 2 λεπτά να σας εξηγήσω το πούνιο μάνο, θεωρία. Λοιπόν, το 90% των παραδοσιακών συστημάτων
υπήρχαν 10% που δούλευε την κοντινή απόσταση, αλλά το 90% δούλευαν σε μακρινή απόσταση. Λάργο τη λένε τη μακρινή απόσταση. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί στην αρχή είχαν σπαθιά. Τα ραβδιά ήταν σπαθιά. Με την κατάξυση των Ισπανών γίνανε ραβδιά. Γιατί τους απαγορεύανε τα όπλα, τα αιχμηρά αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Καλά, μετά βάλανε αυτοί κάτι σαν το καποέρα, είναι περίπου ίδια ιστορία. Βάλανε κάτι πανάκια εδώ πέρα και κάνανε ότι χορεύουν και εκπαιδευόντουσαν στα Φιλιππινέζικα. Αλλά τέλος πάντων, τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν παίζανε και είχαμε σπαθιά, κάνε μια γωνία ένα. Ω, θέλω να κάτσω μακριά. Δεν θα πάω να κάνω. Όχι, εγώ έχω σπαθεί, θα σε κόψω. Και τελικά, ω, κόπηκα κι εγώ κατά λάθος. Ήθελες να μείνεις μακριά. Το φυσικό ένστικτο αυτοσυντήρησης αυτό όριζε. Έλα, παίξε. Ω, να σου κόψω το χέρι. Ω, να σου κόψω το χέρι και να φύγω. Και όχι να κάτσω εκεί πέρα να το παίζω Hollywood. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν δουλεύανε μεσαία και μακρινή απόσταση, η μεγάλη πλειοψηφία. Ο δάσκαλος μας είχε εκπαιδευτεί σε 3-4 Φιλιππινέζικα διαφορετικά. Βασικά, όταν ήταν μικρός στην Αμερική, ο πατέρας τον έστειλε σε ό,τι Φιλιππινέζο υπήρχε και καλά δίθεν να ακολουθήσουν την κουλτούρα, όπως έχουμε εμείς στην Κρήτη τα κριτικά που λέμε και παίζουν λιράριδες. Έτσι είχαν οι Φιλιππινέζοι τις πολεμικές τέχνες, ας πούμε. Όμως ο ίδιος κατάφερε και πρόσθεσε μια καινούργια αντίληψη όσον αφορά τη μάχη, τη μεσαία και την κοντινή. Πώς τα κατάφερε αυτό? Από την εμπειρία του σε αγώνες stick fighting, full contact, πλήρους επαφής αγώνες stick. Και συνειδητοποίησε το εξής, ότι όταν άφηνε τα δύο δάχτυλα πούνιο που αφήνανε όλοι, γιατί θέλανε την εμβέλεια, okay, όταν άφηνε λοιπόν μόνο δύο δάχτυλα και πιάνε εδώ το ραβδί, συνειδητοποίησε το εξής, ότι με τη δύναμη και την πίεση και όλα αυτά, σιγά σιγά και κατέβαινε πολύ γρήγορα και έπρεπε συνεχώς να κάνει αυτό. Να ανεβάζει το χέρι του για να μην χάσει το ραβδί. Πριν μια γωνία ένα. Κοιτάξτε, όταν δέχεσαι ένα χτύπημα, εδώ πρέπει να υπάρχει ένα τράνταγμα. Και όταν αυτό πολλαπλασιάζεται, αρχίζει και μπαίνει προς τα πίσω και κάποια στιγμή χάνεις το ραβδί σου. Πρέπει συνεχώς λοιπόν να το ξανανεβάζεις. Ένα λοιπόν είδε αυτό. Δεύτερον, είδε το εξής. Ότι όταν ήταν σε πολύ κοντινή μάχη, με τα δύο εκατοστά του έκανε μπαμ, μπαμ, μπαμ στη στολή, δύο χτυπήματα, τρία, μετά έμπαινε από την αντίδραση. Δράση-αντίδραση, έμπαινε από μόνο του, ανέβαινε ψηλά. Έτσι του ήρθε η ιδέα να αφήσει λίγο πιο μακρύ. Όταν άφησε πιο μακρύ, θυμήθηκε το reverse grip, την ανάποδη λαβή του μαχαιριού και ένα κέραμπι, ένα ειδικό αγκιστρωτό μαχαίρι που είχε, με τα οποία μπορούσε και κάνει πολλά κλειδώματα, λαβές και οδηγήματα. Και άρχισε να συνειδητοποιεί ότι σε αυτή τη θέση, πιάσε, το πίσω μέρος, πιάσε ξανά, μπορεί να κάνει διάφορα κόλπα, και ειδικά με το αφήσει μεγάλο-μεγάλο. Άρα μπορούσε να κλειδώσει, να οδηγήσει και να χτυπήσει πολλές φορές και χωρίς να κινδυνεύει ότι γρήγορα το ραβδί θα αρχίσει να κατεβαίνει και να το χάσει κάποια στιγμή. Έτσι του ήρθε η ιδέα να αφήσει μια γροθιά και δύο δάχτυλα απόσταση από το κάτω μέρος του ραβδιού, το πούνιο που λέμε, και με τη χρησιμοποίηση του χεριού του ελεύθερου, πούνιο, μάνο είναι το χέρι, εκεί που όλοι παίζανε μεσαία και φεύγανε σε μακρινή, φέρνει μια γωνία ένα, αυτός καθόταν κοντά στη μεσαία και έμπαινε στην κόρτο. Γιατί όταν άλλο το τζέκαρε, εδώ πέρα δεν είχε να χτυπήσει, ενώ εγώ με το πούνιο μου είχα να χτυπήσω πολλές φορές. Καταλαβαίνετε? Ή εδώ πέρα μπαμ, τάκ, μπορούσα να τον κλειδώσει κράκ, μπουμ, μπαμ, και να κάνει κόλπα διάφορα. Αυτό άνοιξε ένα ολόκληρο κόσμο γενικά στα σύγχρονα φιλιππινέζικα συστήματα, γιατί εκεί που δουλεύανε κυρίως μεσαία και μακρινή, άρχισαν όλοι να αυτοσχεδιάζουν, να αφήνουν μεγαλύτερο πούνιο. Πολλά συστήματα το έχουν κάνει πια σήμερα. Και αυτό τώρα, παιδιά, είναι περίπου γύρω στα 25 χρόνια πριν. Μην φανταστείτε ότι ήταν και κάτι πολύ παλιό. Όταν περίπου το 90-90 τόσο ξεκινούσε το σύστημα. Έτσι. Το σύστημα πώς μεγάλο, το 2003 ήρθε πρώτη φορά. Ναι, πρόσφατα. 12 χρόνια τώρα, ναι. Πρόσφατα. Καταλήγοντας λοιπόν, ανοίγοντας με αυτή τη μέθοδο, τη μεθοδολογία, την πούνιο μάνο, δηλαδή το πούνιο το ελεύθερο, το μεγάλο και το ελεύθερο χέρι σου, το μακρύ το πούνιο και το ελεύθερο το χέρι σου, κατάφερε να μπαίνει στη μεσαία απόσταση και στην κοντινή και να παίζει πολύ κοντά και κοντά. Πολύ κοντά είναι τα σώματα μας ενωμένα, κόρτο-κόρτο λέγεται. Ακόμα και εδώ, κοιτάξτε, όταν έχω αυτό εδώ πέρα, κάνε τα που θα πονέσεις. Μπορεί να το κάνεις διάφορα. Μοχλούς, ιστορίες, κλειδώματα, οδηγήματα. Πολλά συστήματα λοιπόν το ενσωμάτωσαν και άρχισαν να δουλεύουν και να ψάχνονται μόνοι τους και καλά κάνανε. Γιατί αυτό ορίζει στην ουσία τα σύγχρονα συστήματα. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς και κανείς άλλος. Όποιος μπορεί και δει κάτι χρήσιμο και μπορεί να το ενσωματώσει, αυτό ορίζει η σύγχρονη φιλοσοφία, να το ενσωματώσει. Αν μπορεί να το εξελίξει και το πάει παραπάνω, ας το πάει. Και θα το πάρουμε κι εμείς και θα βοηθηθούμε. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας λοιπόν, καταφέραμε με αυτή την τεχνοτροπία πρώτον να γίνει γνωστός ο δάσκαλος, να αναγνωριστεί, να τον. Τώρα τέλος πάντων, να μην σας πολυλογώ. Έχει πάρει την ηθαγένεια και του έχουν προτείνει οι Φιλιππινέζοι, ενώ από 9 χρόνια ήταν στην Αμερική.
δουλεύουν για να γίνει επίσημη φιλιππινέζικη τέχνη, το FCS που ξεκίνησε στην Αμερική. Okay. Άστε το τώρα αυτό, απλά θα σας πω ότι αναγνωρίστηκε από τους ειδικούς και από τους αντίστοιχους των τεχνών αυτών ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Είναι ένα τέτοιο, όχι, που εφήβρε να πούμε ο δάσκαλός μας και άρχισαν να δουλεύουν και να το παίζουν πάρα πολύ. Μια εφαρμογή λοιπόν αυτών που κάνουμε τώρα στο εινίσοδο αυτή είναι το πούνιο μάνο. Κοιτάξτε, πούνιο είναι το πίσω μέρος, θα μπορούσα να ανοίξω και έτσι. Εντάξει, τώρα πάει κοντά στο πούνιο, είναι το ίδιο πράγμα. Αν είχα ελεύθερο χέρι, να το πούνιο μάνο μου. Αν είχα μαχαίρι, να το πούνιο μάνο μου. Και ειδικά με reverse grip που είναι και πούνιο έτοιμο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σε αυτή την τεχνοτροπία λοιπόν κόλλησαν πάρα πολλά καινούργια πράγματα και πέρα το ότι σε άνοιξε ένα καινούριο κόσμο στην κοντινή απόσταση και μελετούσαν όλοι τι μπορείς να κάνεις με αυτή την τεχνοτροπία, οδήγησε και σε κάποια δευτερεύοντα σημαντικά όπως τους σύγχρονους αφοπλισμούς του μαχαιριού που θα τους δούμε το απόγευμα. Μέχρι τότε οι Φιλιππινέζοι, πες ότι αυτό είναι ένα μαχαίρι, αφοπλίζαν τα μαχαίρια των αντιπάλων στα χέρια τους. Και κάνουν αυτό το πράγμα με διάφορους τρόπους. Είτε από εδώ, είτε από εκεί και έφυγε το μαχαίρι. Καλό ήταν και καλό είναι και καλό να το ξέρουμε όλοι, ειδικά με φοράς ένα μπουφάν, δεν τρέχει και κάτι, αλλά και μπουφάν να μην φοράς, καλό να ξέρεις και τον παραδοσιακό γιατί. Γιατί μπορεί να σου έρθει σε κάποια φάση να μην έχεις μαχαίρι και να έχει ο άλλος, ακόμα και ένα μικρό κόψιμο να δεχτείς. Το πρόβλημα ποιο ήταν, συγγνώμη. Το πρόβλημα ποιο ήταν με αυτό, ένα λεπτό δώστε μου. Ότι όταν ο άλλος ήξερε τη χρήση του μαχαιριού, τι γινότανε. Για πάρε το μαχαίρι λίγο, ρε Μάρη. Ωραία. Όταν πήγαινα εγώ να αφοπλίσω εδώ πέρα, έκανε μια μικροκίνηση με τον καρπό του και μου βγάζε την κόψη. Και τελικά έκανα αυτό το πράγμα, κοβόμουν, του βγάζα το μαχαίρι, αλλά έκανα και μια μικρή γραμμή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, μια μικρή γραμμή. Και μεταξύ μας τώρα, αν είναι κάποιος να σε καρφώσει το λαιμό στην καρδιά, στα νεφρά ή στις αρτηρίες, καλύτερα να έχεις μια γραμμή εδώ πέρα στους μύσους και να φύγει το μαχαίρι του, παρά να σε καρφώσει εκεί. Το πούνιο μάνο όμως κατάφερε να βγάλει ένα. Άστο λίγο κάτω ραβδί. Ωραία. Μια καινούρια τεχνοτροπία. Τι δηλαδή. Δίνοντας το bait την αρχή του δολώματος, άρχισε να αφοπλίζει το μαχαίρι στο χέρι του ίδιου του αντιπάλου. Στο σώμα του ίδιου του αντιπάλου. Με αυτή την τεχνοτροπία, το πούνιο μάνο που έδινε στο bait και μετά άρχισε να. Είναι τα παρεμφερή ωφέλη δηλαδή αυτή τη τεχνοτροπία ήταν πολλά και σε άλλους τομείς. Πέρα από την είσοδο ότι μένεις κοντά στην μεσαία και μακρινή απόσταση. Ωραία, κοιτάξτε. Δίνω το bait μου με σπρώχνει, σπρώξε με δύναμη. Αφήνω αφοπλισμό. Έλα από εδώ λίγο μία να το δούνε. Καθώς με σπρώχνει λοιπόν, κάνω απορρόφηση και αφοπλίζω το μαχαίρι στο χέρι του. Θέλει να στρίψει τον καρπό, θα το στρίψει αυτό θα κοπεί. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, όταν ο άλλος έμπαινε στη μεσαία και μετά έφευγε μακριά για να μην κοπεί, δεν γινόντουσαν. Και καταλήγανε πάντα στο εξής. Φέρνει μια γωνία ένα. Μπλοκ, σου κόψα το χέρι, έφυγε το μαχαίρι. Σωστό κι αυτό. Δεν μπορώ να πούμε ότι είναι λάθος. Ή ξέρω εγώ, κατάφερα και έμεινα στη μεσαία απόσταση και πιάσα το χέρι σου. Μπούμ! Να φύγει. Καλό κι αυτό. Σου λέω, άμα έχεις ένα δερμάτινο μπουφάν, ένα μπουφάν, δεν τρέχει και κάτι. Και καθόλου μπουφάν να μην έχεις, έλα τώρα, τι θα πάθεις. Το μαχαίρι, να το πούμε κι αυτό για να μην φαίνεται κουλό. Όταν κάποιος το πιέσει εδώ και το βάλει με δύναμη, θα σου κάνει μια μικρή επιφανειακή γραμμή. Για να κόψει θέλει 20 μοίρες γωνία και σλάς κόψιμο και τράβηγμα. Τότε κόβει το μαχαίρι. Αυτό εδώ δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει. Σε κόβει, αλλά λίγο μόνο τώρα. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι τώρα το κόψιμο το βαθύ, το επικίνδυνο. Οπότε, αν τα ζυγιάσουμε, δεν τρέχει και κάτι. Το αφήνεις και γίνεται κι αυτό. Όμως δεν είναι προτιμότερο. Καθώς έρχεται εγώ, κάνω κάρφωμα. Ωαχ! Και μπουμ! Να πάω στο πόδι του και να αφοπλίσω. Πάνε να κοπεί κάποιος, θα σκοπεί αυτός ρε παιδιά. Και ενώ φαίνονται λίγο πιο πολύπλοκα με την τεχνοτροπία που είναι εντάξει, άστο το μαχαιριάρι, να συνεχίσουμε λίγο να μην τους κουράσουμε να τελειώσουμε. Ενώ φαίνεται λίγο πιο πολύπλοκο, είναι λίγο πιο πολύπλοκο από το παραδοσιακό, τελικά άρχισε να γίνεται πολύ εφαρμόσιμο. Και γιατί σας λέω ότι άρχισαν να μπαίνουν πολλές ιδέες ότι ο άλλος μαθαίνει να στρίβει. Μα ποιος μαθαίνει να στρίβει, το παιδί που είναι παραβάτης, ας πούμε, ξέρω εγώ, άστεγος και έχει ένα μαχαίρι και θα σου κλέψει τα λεφτά. Όχι, βρε παιδιά, αυτός δεν ξέρει, δεν έχει εκπαίδευση μαχαίρι. Εμείς, του συναφιού μας που λέμε. Άρχισαν και βρίσκαν απαντήσεις διάφορα Φιλιππίνες και λέγανε πας να κάνεις αφοπλισμό, γυρνάω το μαχαίρι, χρακ, τραβάω και το χέρι μου την ώρα πας να με πιέσεις, σου κόψα το χέρι και δεν με αφόπλισες, ας πούμε. Ενώ με. Ναι, πες. Εκεί στα καράβια ταξιδεύουν σε φορτηγά που είναι Φιλιππίνες και ακούγεται και λένε ήδη ότι είναι κάτι στα μαχαίρια πιο γρήγορο. Τι είναι κάτι, σε. Πιο γρήγορο από του Άσιατε, σαν αυτού πόσο. Από τα φορτηγά. Ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστος, έτσι, ωραία.
Το ραβδί είναι καλό όπλο, αλλά έχει ένα ειδικό βάρος, έχει ένα βάρος, okay? Αυτό τι σημαίνει, και το σπαθί το κατάνα, θα τα πούμε μετά στο απόγευμα στο μαχαίρι. Αυτό τι σημαίνει, ότι όταν θα περάσω από εδώ πέρα δεν μπορώ να κάνω μεγάλο κόψιμο ή χτύπημα. Πρέπει να τραβήξω, να οπλίσω για να ξανακάνει ζημιά. Αυτό καταργείται με το μαχαίρι, καταργείται η ομιμική δύναμη, δεν χρειάζεται μεγάλο όπλισμα. Ένα 12χρονο είναι εδώ και κάνει έτσι και έχει κόψει δύο φορές. Ούτε χρειάζεται να κάνει δύναμη να σου. Αυτό τι, σαν προέκταση, τι αποτέλεσμα έχει. Να κινείται στην ουσία το χέρι σχεδόν με τη φυσική του ταχύτητα. Χωρίς εξωτερικό βάρος μεγάλο, ένα κατάνα ή ένα ραβδί που είναι βαρύ. Και το αποτέλεσμα είναι ένας τρίτος που το βλέπει να βλέπει το χέρι του να κινείται πολύ γρήγορα και με το μαχαίρι πάνω είναι καταστροφικό. Και λες, πω, τι γρήγορος που είναι. Είναι γρήγορος, αλλά δεν είναι και τόσο. Γιατί σκέφτομαι ότι αν παίζαμε πυγμαχία και του έκανα τέτοια, θα γελούσε 10 μέρες. Θα μου λέγανε, χαζέ, τι κάνεις, να πω, με ξεσκονίζεις, κουραμπιέτες, ξεσκονίζεις. Για να πάρω με στα μαχαίρια του κάνω έτσι και κράκ. Σε 3 λεπτά θα έχει πέσει ξερός να με κάτω από την αιμορραγία. Καταλαβαίνεις τι λέω. Άρα λοιπόν η κατάργηση της ομιμικής δύναμης σε συνδυασμό με το ότι είναι προέκταση του χεριού χωρίς μεγάλο βάρος το κάνει να δείχνει πολύ γρήγορο. Φαντάσου κάνουμε διαιτησία τώρα εδώ και 5 χρόνια και παιδιά στο μικρό μαχαίρι, ειδικά στο μικρό που είναι πάνινο, που δεν έχει καθόλου, μα καθόλου βάρος αυτό, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι γίνεται. Δεν προλαβαίνει το μάτι να πιάσει τι γίνεται. Κάνουν ένα κράκ οι δύο και λες, τώρα ποιος πήρε πόντο. Και είσαι τώρα σε φάση και λες, δεν είδα. Δεν είδα. Μαζί, ξέρω εγώ, ξέρεις, για να μην πεις ότι παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις. Στο μάτι ενός απαίδευτου, εσένα, του άλλου, του παραδίπλα, φαίνεται μεγάλη ταχύτητα. Είναι τα μεγάλη ταχύτητα, αλλά δεν είναι στην ουσία κιόλας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, ας πούμε. Είναι η φύση του όπλου τέτοια που το κάνει να δείχνει πολύ γρήγορο και είναι πράγματι, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην το κουράσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε να τελειώσουμε το 4 count το 1. Μπεσαρή. Στο 3 λοιπόν, 1, πετάει το χέρι μου με την τεχνική. Ωραία. Πετάει το χέρι μου, καθαρίζει και εγώ έρχομαι να το χτυπήσω. Από κάτω, αμπρέλα και συνεχίζουμε. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια είσοδο πούνιο μάνο. Μπες με μία. Μπαπ. Αυτό που έκανε τώρα είναι το bait το λεγόμενο. Είναι η αρχή του δολώματος. Μου δίνει κάτι να ασχοληθώ. Αν εγώ δεν ασχοληθώ, πλάν A, boom και παίζει. Θεωρητικά τώρα θα δουλέψουμε ότι το πιάνω. Το χρόνο που κάνει για να μου πετάξει το χέρι, καθαρίζει το άλλο. Και τώρα είμαστε στην καλύτερη ίσα, στη χειρότερη εγώ λίγο πιο γρήγορος. Γι' αυτό αναγκάστηκα να μπλοκάρει. Μην βλέπετε τώρα που το κάνουμε αργά. Το κάναμε σε μεγάλη ταχύτητα. Θα βλέπατε ότι ο χρόνος της επίδεσης είναι δικός μου μετά από το σημείο και μετά. Ένα δεύτερο. Αν ένα χέρι είναι αρχή σύγχρονων συστημάτων. Αν ένα χέρι είναι δεσμευμένο και μου πετάξει κάποιο το χέρι, πέτα το από εκεί, το ίδιο χέρι θα γυρίσει. Αν δεν είναι κανένα χέρι δεσμευμένο, πέτα το χέρι, θα έρθει το άλλο. Είναι body reaction, μηχανική σώματος, αντίδραση σώματος. Okay. Όπως όταν σπρώχνω κάποιον, ανοίγει τα χέρια του για να βρει ισορροπία. Ή όταν σου κατεβάζω τα χέρια από το μακάτο, ανοίγει ο λαιμός σου. Αντανακλαστικά, χωρίς να το σκέφτεσαι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα την είσοδο, πάμε στο 3 κατευθείαν. Πούνιο μάνο, μπουμ, και μου δίνει το bait. Τη στιγμή που μου δίνει το bait, εγώ ασχολούμαι με αυτό, γιατί βλέπω ένα εχθρό να έρχεται. Δεν θα πάω να πω, όχι, τι μου κάνει το άλλο χέρι. Μου πετάει το άλλο χέρι και ας πούμε ότι βάζει πολύ δύναμη. Εγώ δεν θέλω να απορροφήσω, δηλαδή άμα μου κάνει αυτός μια μετεράστια να κάνω σβούρους μέχρι να ξαγυρίσει το χέρι μου, όχι. Η αρχή είναι η εξής. Καθώς με πετάει, κλείω τον αγκώνα μου για να είμαι μάχημος και γρήγορη η επαναφορά μου. Να το χτυπήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άρα λοιπόν, στον χρόνο που με καθαρίζει αυτός, εγώ οπλίζω, βγαλτώ και έρχομαι. Γρήγορα, γρήγορα. Άρα καταλήγουμε σε πραγματικούς χρόνους. Όχι τώρα θα το κάνετε αργά, τώρα θα το συμφωνήσουμε και θα επιτίθομαι εγώ. Αλλά σε πραγματικούς χρόνους, εγώ έχω το πάνω χέρι εδώ πέρα και αναγκάζεται να μπλοκάρει με το χέρι του ραβδιού. Με καθαρίζει. Και ξαναξεκινάμε, καθαρίζω και εγώ, ξεκινάμε το 4 count. Το κάνω και εγώ μία. Πετάω, βγάζω, μπουμ, μπλοκάρω, καθαρίζω, προς τα πάνω, ωραίος. Προς τα πάνω. Ναι, από κάτω προς τα πάνω. Παμ, 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 παμ. Ναι, κοίτα. Η πιο και έτσι που το κάνει γίνεται, δεν είναι θέμα. Το πιο φυσικό είναι κρακ και ταυτόχρονα αυτό κάτω. Πουπ, πάμε το κάνουμε αυτό και σταματάμε για σήμερα, παιδιά.